Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας με μια ομάδα 45 νέων ανθρώπων που έχουμε κάνει χρήση και του Brain Game με ουσία τοποθέτηση τελεχώς στην ελληνική αγορά. Άνθρωποι με πρεγραμμινές, οι οποίοι έχουν αφιερώσει πολύτιμο χρόνο στο να μπορέσουμε να οριμάσουμε τα έργα, αλλά και μια σειρά από συνεργάτες, καλή ώρα και ο Τάσος Ιωσήφιδης δίπλα μου, και άλλοι σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν συμβάλει καθοριστικά στο να πετύχουμε τους στόχους. Πάντως, μπροστά μας, για να έρθουμε λίγο και στα πιο... Εκεί θα σας πήγαινα, τι έχουμε μπροστά μας. Ουσιαστικά, μπροστά μας είναι μια τελική ευθεία με ορατό, βέβαια, το τέλος, που σημαίνει ότι θα πρέπει να μην κόψουμε καθόλου τους ρυθμούς στους οποίους παράγουμε αυτές τις συμβάσεις. Μένει να αποδειχθεί ότι και αυτό που είπε και ο διοικητής, ότι η αγορά μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιου τύπου σύνθετα και απαιτητικά σε χρονοδιαγράμματα έργα. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε κάποιες αγκυλώσεις σε εισαγωγικά ή δυσκολίες χρονικές, οι οποίες ωφελούνται κυρίως στις δικαστικές περιπέτειες. Στις δικαστικές. Στις δικαστικές, στις προσφυγές στην Αδυσσή. Από εκεί και πέρα, αυτοί που χάνουν θέλουν να το πάνε λίγο παρακάτω. Άρα όλο αυτό. Αυτό συνέβαινε πάντα όμως. Αυτό συνέβαινε πάντα, αλλά πάντα δεν είχαμε το 31-10-25 ως ορόσημο. Δεν τώρα είχαμε αυτά τα ορόσημα πάντα. Έτσι. Άρα θα πρέπει η αγορά να αναλογιστεί ότι εδώ ξεπερνάει τα δικά της θέλω και τα δικά της μόνο συμφέροντα. Εδώ μιλάμε για εθνικούς στόχους, οι οποίοι ή θα επιτευχθούν και η χώρα θα εισπράξει τα ποσά που της αναλογούν για τους στόχους που έχει θέσει, ή δεν θα επιτευχθούν και θα χάσουμε την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας. Άρα όσοι με μεγάλη ευκολία προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, παρεπιπτόντως όλοι χάνουν, ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία ότι προσφεύγουν και μας καθυστερούν χρονικά. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι 1η-1η-26 ο προϋπολογισμός που είχαν την ικανότητα να συμμετάσχουν τη δυνατότητα δεν θα υπάρχει. Άρα λοιπόν θα είναι σκόπιμο να συνεργαστεί η αγορά μεταξύ της και να αποφεύγει τις προσφυγές, γιατί πολλές φορές αυτές οι προσφυγές είναι και άτοπες, είναι και ανούσιες και στο τέλος είναι και αντιεθνικές. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι εμείς έχουμε σταθερά διασφαλίσει τα χρονοδιαγράμματα στα οποία από κοινού με την ΕΙΣΤΑ έχουμε θέσει για τις συμβάσεις που υλοποιούμε. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει τους διαγωνισμούς και είναι συμβασιοποιημένα τα ορόσημα που αφορούν την υγεία, τα 80 νοσοκομεία. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα 80 νοσοκομεία, θα φτάσουμε στα 96 για να καταλάβετε. Άρα τα 80 όμως έχουν ήδη επιτευχθεί ο στόχος. Όπως προανέφερα, το Αντινέρο, και για όσους δεν γνωρίζουν, σε περισσότερες από 80 δασικά οικοσυστήματα της χώρας έχουν γίνει παρεμβάσεις, οι οποίες πλέον μετρημένα έχουν συμβάλει στην αποτροπή των φωτιών και της αντιμετώπισης των εστίων που έχουν δημιουργηθεί. Παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις καθαρισμού, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Για πρώτη φορά το ΙΠΕΝ και προς τιμήν του υλοποιεί ένα πρόγραμμα μέσω του ΤΑΕΠΕΔ, το οποίο επί της ουσίας σε περισσότερες από 80, όπως είπα, δασικές περιοχές. Πέραν του Αντινέρο. Το Αντινέρο το ίδιο, λέω. Το Αντινέρο το ίδιο αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρώσει. Στο πλαίσιο του Αντινέρο, ναι. Έχουμε ολοκληρώσει κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ έργα, τα οποία και με χαρά θα τα εισπράξει η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης.